Θέλω να πάμε σε έναν εξαιρετικό φίλο της εκπομπής. Πολλές φορές με τον τρόπο σκέψης του έχουμε αναλύσει τη διεθνή πολιτική, την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά, διότι αυτή την ώρα έχουμε τη συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Χακάν Φιντάν, άλλοτε αφεντικό της ΜΙΤ, και του νέου Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, νέοι και οι δύο στα πόστα τους, του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, στο δρόμο προς τον καθορισμό της ατζέντας. Τι αγαπημένη έκφραση. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, Ερντογάν-Μητσοτάκη, στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και πολλοί λένε ότι αυτή η σημερινή κίνηση, υπό το βάρος των όσων έχουν προηγηθεί, τελευταίο κρούσμα, τα όσα ακούστηκαν για τη Σμύρνη που την έκαψαν οι Έλληνες κατά τον κύριο Ερντογάν, μάλλον θα έπρεπε να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όμως, εδώ το θέμα είναι άλλο. Ο διάλογος έχει αναβαθμιστεί, ασχέτως πώς σερβίρεται, σε απευθείας πολιτικό διάλογο, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και πάνω. Θα μου πει κάποιος, κακό είναι αυτό? Αν έχει προαπαιτούμενα, όχι. Αν δεν έχει όμως, έχει ερωτηματικά. Ο κύριος Λαμπρόπουλος, που βεβαίως είναι και στρατηγικός αναλυτής και μέλος του ελληνικού παραρτήματος του Κέντρου Ασφάλειας, Πολιτικών Ασφάλειας της Γενέβης, θα μας βοηθήσει λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε, αλλά τον ευνηδιάσω λίγο στην αρχή, θα δείτε γιατί. Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Θέλω λίγο πριν από όλα αυτά να σας ρωτήσω, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι είστε από τους ελάχιστους που με αφορμή μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που έχει υποστεί η χώρα και περνάει στον Τούκου, 938.000 στρέμματα μόνο το δάσος Δαδιάς, ο Εύρος, ακούγαμε προηγουμένως ένα νέο επιστήμονα να μας λέει ότι έχει κατακαεί. Εσείς λοιπόν έρχεστε και λέτε ότι εκτός όλων των άλλων υπάρχει και κίνδυνος να τεθεί η περιοχή σε έναν επανακαθορισμό των δυνατών και αδύνατων πτυχών του πεδίου από πλευράς Τουρκίας. Βάζεται και γεωστρατηγικό θέμα δηλαδή. Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Σαχίνη, γιατί ο Εύρος είναι το σύνορο της Ελλάδας, το βόρειο σύνορο της Ελλάδας, και το σύνορο, το χερσαίο σύνορο που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία στα βόρεια σύνορά της. Το θέμα, εγώ μίλησα για νέα γεωστρατηγικά δεδομένα που αφορούν το πεδίο, το δυνητικό πεδίο επαφής μεταξύ, στρατιωτικής επαφής μεταξύ των δύο χωρών. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει εκπονήσει κατά καιρούς διάφορα σχέδια βίαιων διελεύσεων του ποταμού, επιθετικών ενεργειών. Πρώτα με το σχέδιο που είχαν βγει και στο φως της δημοσιότητας, πρώτα το σχέδιο Βαριοπούλα, το οποίο ήταν ένα πραξικοπηματικό σχέδιο, αλλά αφορούσε επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες των Τούρκων εναντίον της χώρας μας. Και δεύτερον, το περίφημο Νότιο Βέλος, το Γκιούνεϊόκ, το οποίο αφορούσε πραξικοπηματική ενέργεια στρατιωτικού τύπου όταν έγινε το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Αυτού του τύπου η φημολογία, αλλά δεν ήταν ακριβώς φημολογία, αλλά αυτού του τύπου η δυνητική ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας αντιμετωπίστηκε, απαντήθηκε θα λέγαμε σε εισαγωγικά, με τις ασκήσεις Παρμενίων των προηγούμενων ετών. Mm-hmm. Όπου δεν θα δώσουμε τώρα λεπτομέρειες πώς ακριβώς, αλλά οι ασκήσεις Παρμενίων είχαν μία υφή απάντησης σε αυτά τα τουρκικά σχέδια. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όταν υπάρχει τέτοια αποψήλωση, ένα κάψιμο δασικών εκτάσεων που πλησιάζει το 47% των συνολικών καιόμενων στρεμμάτων, δηλαδή κοντά στις 450.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, αυτό αναφορικά με τη μορφολογία του εδάφους δημιουργεί νέα δεδομένα επί του πεδίου. Αυτά οι Τούρκοι, η γεωγραφική υπηρεσία του τουρκικού στρατού, θα τα μελετήσει, θα εκδώσει νέους χάρτες. Αντιστοίχως θα κάνει. Κύριε Λαμπρόπουλο, με συγχωρείτε. Όχι απλά έτσι θα εκδώσει νέους χάρτες. Ο δορυφόρος ο τουρκικός περνάει πάνω από την Ελλάδα κάθε 2,5 μέρες. Άρα καταγράφει το αποψηλωμένο σημείο που μπορεί να είχε θέσει
προκάλυψης για κάποιους. Συλλέγονται φωτογραφίες δηλαδή στρέμα-στρέμα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Και αυτά είναι ξεκάθαρα. Θα υπάρξουν. Ήδη υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν ήδη, θα υπάρξουν νέα δεδομένα βάσει της νέας μορφολογίας του εδάφους που έχει προκύψει. Σωστά. Αυτά τα νέα δεδομένα θα πρέπει να τα σταθμίσει και η δική μας ηγεσία, η στρατιωτική και κατ' επέκταση η πολιτική ηγεσία, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές που άπτονται και του λεγόμενου υβριδικού ζητήματος, δηλαδή αυτό που ονομάζεται υβριδικός πόλεμος ή υβριδική πτυχή των επιχειρήσεων, που έχει να κάνει και με τη χειραγώγηση της λαθρομετανάστευσης ως όπλο εξαναγκασμού από την τουρκική πλευρά. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι μάλιστα υπήρχαν και κάποιες εκδηλώσεις διακινητών στα social media που αφορούσαν το καμένο έδαφος και πώς μπορούν οι διακινητές να περνάνε μετανάστες μέσα από τα καμένα εδάφη πλέον. Αυτό όλο το πλαίσιο δημιουργεί νέα δεδομένα τα οποία η ελληνική πλευρά πρέπει να τα σταθμίσει. Σε ένα βραχυπρόθεσμο αλλά και σε μεσοπρόθεσμο πλαίσιο. Με συγχωρείτε, εάν έχει αντίληψη η ελληνική πλευρά, γιατί τον τρόπο που έχει λειτουργήσει κρατικά, τα κρατικά της επιτελεία μέχρι στιγμής, ούτε για το μέγεθος της καταστροφής ακούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μπαίνετε σε τέτοια ζητήματα που είναι ακόμη πιο ευαίσθητα, αλλά είναι παράμετροι πολύ σημαντικοί, συνεπία της καταστροφής, για να αντιληφθεί και ο κόσμος γιατί αυτή η καταστροφή έχει πολυπίκυλα χαρακτηριστικά. Πέρα από το ότι χάθηκε μια σπάνιας ομορφιάς παγκοσμίου φήμης δάσος, και μάλιστα όχι 100 στρέμματα, αλλά χιλιάδες στρέμματα όπως είπατε, υπάρχουν και αυτές οι προεκτάσεις. Αλλά... Και μην ξεχνάμε ότι το έδαφος είναι ένα φυσικό εμπόδιο για τις κινήσεις στρατευμάτων, θωρακισμένων. Κύριε Λαμπρόπουλε, απαντήστε μου ευθέως αυτό που σας ρωτώ. Το έχουν καταλάβει το μέγεθος αυτής της ζημιάς και ο στρατός δεν πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να λειτουργεί ξανά σε αυτό το πλαίσιο, να αρχίσει να σκέφτεται ακόμη και επιτελικά πώς διαμορφώνει νέα σχέδια στην ουσία? Το θεωρώ εκ των όνων καν προϋποθέσεων ο στρατός να λειτουργεί, ότι θα λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν διανοούμε ότι ο στρατός δεν θα λειτουργήσει βασιζόμενος στα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Είναι ζήτημα ζωτικό για την ασφάλεια της χώρας. Άρα ο νέος Παρμενίωνας θα είναι μια ένδειξη, αυτό μου λέτε στην ουσία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μια ένδειξη. Μάλιστα. Για το πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και δεν μου λέτε... Εκτός εάν, κύριε Σαχίνη, υπάρξουν καταστάσεις που ακυρώσουν τις ασκήσεις. Δηλαδή αυτό... Μένει να δούμε η διπλωματία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αν θα περιλαμβάνει και ασκήσεις. Εκατέρωθεν. Άρα, μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος που λένε και οι νατοϊκοί φίλοι μας και οι Αμερικανοί. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να προεξοφλούμε τέτοιου τύπου αρνητικές επιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε οι αμυνόμενοι. Οπότε, αν υπάρχει ένα σημαντικό αντίκτυπο από μείωση των στρατιωτικών ασκήσεων, από δυνητική μείωση των στρατιωτικών ασκήσεων, περισσότερο θα επηρεάσει εμάς και όχι την Τουρκία. Μάλιστα. Οπότε καλό θα είναι να μην το προεξοφλήσουμε αυτό, αλλά θέλω να ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τεθεί τέτοιο ζήτημα. Για πείτε μου τώρα, επειδή γίνεται η συνάντηση Φιντάνη με Γεραπετρίτη, εδώ τώρα τι λέτε? Κοιτάξτε, θυμάστε ότι σε προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί την περίπτωση του Φιντάν. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν θέλω να τον υπερτιμήσω, αλλά δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ο αναμορφωτής της ΜΙΤ, για να ξέρουμε και λίγο το υπόβαθρο του συγκεκριμένου. Ο άνθρωπος αυτός πήρε μια υπηρεσία η οποία ήταν εσωστρεφής, ασχολείται κυρίως με την εσωτερική ασφάλεια της Τουρκίας, και την έκανε μία από τις πιο ισχυρές πιστικές υπηρεσίες στη Μέση Ανατολή, με μεγάλο εξωτερικό επιχειρησιακό βραχίωνα, πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και με επιχειρήσεις, μαύρες επιχειρήσεις κιόλας, πολλές εκ των επιχειρήσεων της ΜΗ ήταν μαύρες επιχειρήσεις, ήταν σκοτεινές επιχειρήσεις,
Τα έχει γράψει και τα έχει γράψει και ο φίλος μου Κώστας ο Πικραμένος στο βιβλίο αναλυτικά πώς την έκανε. Αλλά μισό λεπτό, γιατί μου λέει κάποιος, γιατί λέει προεξοφλούμε, λέει ο κύριος Λαμπρόπουλος. Το κλείσιμο των κέντρων νεοσυλλέκτων σε Εύρο και Ρόδο δηλαδή, πώς το εξηγεί ο ίδιος? Δεν είναι μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος? Κοιτάξτε, υπάρχει μια διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών και δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να πω ότι αυτό είναι μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος. Μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος θα είναι εάν υπάρξουν οριστικές αποφάσεις που θα διώξουν ουσιαστικά τα βαρέα όπλα από τα νησιά. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες κινήσεις που δεν είναι προς το... προκαλούν προβληματισμούς. Ναι, τώρα, τα κέντρα νεοσυλλέκτων στη Ρόδο και στην ΚΟ, που σίγουρα υπήρχε μια διάθεση να οι περισσότεροι νεοσύλλεκτοι να παρουσιάζονται στις κεντρικές μονάδες της υπηρετικής χώρας και όχι στα νησιά. Αυτό δεν είναι τωρινό, είναι των προηγούμενων χρόνων. Τώρα όμως λαμβάνει σάρκα και οστά από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω το σκεπτικό της ηγεσίας και δεν θέλω να κρίνω. Μας. Για πείτε μου λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, με ποιους όρους και τι θα θεωρούσατε επιτυχία και τι αποτυχία από αυτή τη συνάντηση? Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, είναι ένας διάλογος που ουσιαστικά έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι προς όφελος της Τουρκίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ένας διάλογος ο οποίος δεν βαίνει προς το δικό μας συμφέρον, γιατί η Τουρκία δεν έχει απολύτως τίποτα να χάσει. Αντιθέτως, έχει μόνο να κερδίσει. Κερδίζει πολύτιμο χρόνο και κυρίως κερδίζει μέσω αυτής της διαδικασίας να καθίσταται ένας εταίρος στο ΝΑΤΟ και κυρίως στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις μπαίνει ένας παράγοντας όπου θα αρθούν κινητικά οι όποιες κυρώσεις ή όποια δυσμενής κατάσταση υπάρχει στο Κογκρέσο αναφορικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενδιαφέρουν τους Τούρκους, όπως είναι η αναβάθμιση των F-16. Εάν ο Ερντογάν τα πάρει αυτά κάποια στιγμή και μπει ξανά σε τροχιά όχι πρόσδεσης με τη Δύση αλλά ενός συγκεκριμένου modus vivendi με τη Δύση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η Ελλάδα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ως προς αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει αυτή μια διαδικασία διπλωματική τέτοιου τύπου, δεν μπορεί κανείς να πει ότι η Τουρκία έχει επιδεικνύει προκλητική συμπεριφορά από τη στιγμή που συζητάμε μαζί της αυτό το επίπεδο και στο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή ουσιαστικά δίνουμε άφεση αμαρτιών για την προηγούμενη επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας και δίνουμε και το απαραίτητο πρόσχημα να αρθούν οι υφιστάμενες κυρώσεις που έχουν υποστεί οι Τούρκοι. Ακόμα και δίνουμε και τον απαραίτητο χρόνο στην τουρκική αμυντική βιομηχανία να ανακάμψει πλήρως και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί, κυρίως σε κρίσιμα υποσυστήματα, και ήδη αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία το έχει ήδη πάρει με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας, ειδικά με την ένταξη της πρώτης, πολύ, πολύ κρίσιμα υποσυστήματα έχουν ξανά μπει στη διαδικασία. Σωστά. Είναι αυτό, εγώ το είπα στην αρχή, δεν ξέρω κατά πώς συμφωνείτε κύριε Λαμπρόπουλε, αλλά περίπου εμείς ευχαριστούμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία γιατί δεν κάνει παραβιάσεις, δεν είναι προκλητική και έτσι διατηρούμε ένα καλό κλίμα για να συζητήσουμε, προσέξτε, αυτά που ζητάνε οι Τούρκοι να συζητήσουμε. Δεν έχουμε τρελαθεί? Ναι, ομολογώ ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο εμείς μπαίνουμε σε... Το είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές σας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος εμείς να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία χωρίς να υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις, όπως ακριβώς έκαναν οι Αιγύπτιοι. Και ξέρετε, υπάρχει και ένας αντίκτυπος, αυτό που ονομάζεται side effect στη διεθνή πολιτική, παράπλευρη επίπτωση δηλαδή, που είναι ο εξής. Όταν βλέπουν οι εταίροι μας, όπως είναι οι Αιγύπτιοι και οι Ισραηλινοί, την ελληνική πλευρά μετά από τέτοια κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια, να συζητά ομαλά με τους Τούρκους,
χωρίς να συμβαίνει απολύτως τίποτα, σαν να διαγράφεται δηλαδή το παρελθόν, αυτό καταλαβαίνετε ότι, και μάλιστα με πρωτοβουλία των Αμερικανών, δημιουργεί τον εξής συνειρμό, ότι η Ελλάδα ετεροπροσδιορίζεται ως προς την εξωτερική της πολιτική και δεν έχει αυτονομία στη δική της εξωτερική πολιτική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι όποιες συμπράξεις τίθενται υπό την αίρεση ότι ο εταίρος, εμείς δηλαδή, δεν έχει την απαραίτητη ανεξαρτησία να αποφασίσει μόνος του για το τι μέλη γενέστε. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας εκεί. Δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις. Δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις Αιγύπτιων στρατιωτικών και μάλιστα του υπαρχηγού του Αιγυπτιακού στρατού, που εξήρε για πρώτη φορά την ημέρα νίκης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που η νίκη αυτή αφορά την μικρασιατική καταστροφή και την νίκη εναντίον του ελληνικού στρατού. Επίσης μίλησε για εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Αυτά δεν είναι τυχαία. Όχι. Όπως δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι επίκειται συνάντηση Νετανιάχου Ερντογάνου, που εκεί θα τεθούν και άλλα ζητήματα όπως η ενεργειακή συνεργασία. Μάλιστα. Εντάξει, όταν λέμε ότι είμαστε με τη σωστή μεριά της ιστορίας και το ΝΑΤΟ επισήμως χαιρετίζει την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, τι ψάχνετε τώρα? Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή μέσα σε όλα αυτά δεν θέλω να το ξεχνάμε και εσείς δεν το ξεχνάτε, πρέπει να το πω. Μέσα σε όλα αυτά, ξαφνικά μετά τη συνάντηση στη Λευκοσία, μπήκε ότι στο μενού τη συζήτηση είναι και το Κυπριακό. Υπό ποια έννοια όμως είναι και το Κυπριακό, όταν το τελευταίο διάστημα είμαστε σε απόσταση? Αυτή είναι η αλήθεια. Και το έχουμε αποκόψει στις επαφές με την Τουρκία. Δηλαδή πάμε τρέχοντας, ασμένοντας σε μία συζήτηση την οποία επιβάλλουν όλοι οι άλλοι και για το Κυπριακό. Ναι, εδώ θα ήθελα να πω και το εξής, ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες από τη μεριά του Ισραήλ και κυρίως από τον Νετανιάχου, που είναι προς όφελος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων, κυρίως αναφορικά με την, και με το Κυπριακό, αναφορικά με την αναβίωση του EastMed. Ναι. Και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε παγώσει τον EastMed. Μάλιστα. Έχουμε παγώσει τον EastMed, δεν λέμε τίποτα για την ΑΟΣ, δεν λέμε τίποτα για τα ενεργειακά μας αποθέματα. Η Κύπρος κάτι κάνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Προσπαθεί μόνη της, αν και οι αντιδράσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τα γεγονότα στην Πύλα και για τα υπόλοιπα γεγονότα με τους Σύριους μετανάστες, οφείλω να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα ανεμικές και προβληματίζουν και αυτές. Σωστά. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ρωτάει εδώ ένας ακροατής. Μα δεν είναι, λέει, ένα σχέδιο γερμανικό με τη σφραγίδα της κυρίας Νούλαντ αυτές οι συζητήσεις Ελλάδας, Τουρκίας? Και επειδή είπατε ότι είναι λάθος να πάει πολιτικά η συζήτηση αυτή, όταν μάλιστα εμείς θα έπρεπε άλλα πράγματα να λέμε, όπως το ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κάναμε μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με Αίγυπτο, στην ουσία δεν εξυπηρετείται έτσι η Τουρκία? Τελικώς πού πάει η δουλειά, πού βλέπετε να πηγαίνει η δουλειά αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα στρατηγικής. Δηλαδή, κάναμε μια μερική οριοθέτηση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι και οι Αιγύπτιοι δεν δέχονταν, επειδή έβλεπαν, είχαν και την πολυτέλεια του χρόνου, μην το ξεχνάμε αυτό. Έβλεπαν λοιπόν οι Αιγύπτιοι ότι πιθανότατα μια οριστική διευθέτηση θα μπορεί δυνητικά στο μέλλον να περιλαμβάνει και τους Τούρκους. Οπότε κέρδισαν οι ίδιοι χρόνο, έκαναν τη μερική οριοθέτηση. Εμείς βιαζόμασταν και δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι Αιγύπτιοι θα θελήσουν μια συνολική οριοθέτηση χωρίς να συμπεριλάβουν και τους Τούρκους, για τους δικούς τους λόγους. Θέλω να πω ότι το παιχνίδι είναι αρκετά πολύπλοκο. Δεν είναι άσπρο μαύρο και τίθεται συνέχεια σε νέα δεδομένα το γεωπολιτικό παιχνίδι που υπάρχει γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο. Μπαίνει διαρκώς σε νέες βάσεις. Γιατί είναι πολύ ρευστή η διεθνής κατάσταση, γιατί οι μεσαίες δυνάμεις, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, αλλά κυρίως οι προαναφερθήσεις, ερίζουν για μεγαλύτερη επιρροή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν
το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να υπάρχει μια ηρεμία και προς αυτή την κατεύθυνση κινούν τα νήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εμείς όμως ετεροπροσδιοριζόμαστε. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μου λέει εδώ ένας φίλος και πολύ εύστοχα, τι να το κάνω κύριε Λαμπρόπουλε, εάν πάω την επέκταση όχι στα 12, στα 10 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αν είναι να παραχωρώ καθόλου επίρρεια στη Ρόδο, στην Κάσο, στην Κάρπαθο και στις ανατολικές ακτές της Κρήτης. Μία ή άλλη είναι. Κοιτάξτε, το ζήτημα της επέκτασης χωρικών υδάτων, μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα, γιατί αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, δύο Τούρκοι αναλυτές από συγκεκριμένα πανεπιστήμια ανέφεραν ότι το κάζους μπέλι δεν αφορά την επέκταση στα 12 μίλια. Αφορά την όποια επέκταση, ακόμα και την τμηματική επέκταση, έτσι, έστω και ενός πόντου παραπάνω από τα 6. Ούτε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με το κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι δεν αφορά τα 12 μίλια. Αφορά την επέκταση, την όποια επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων πάνω από τα 6. Αυτή την πολιτική τους κάνουν. Το θέμα είναι αυτό που είπατε εσείς. Εμείς τη στρατηγική έχουμε. Άρα, στο διατάφτα και να κλείσουμε αυτό, τι θα πρέπει να είναι καθαρό κατά τη γνώμη σας στον ακροατή? Οι κόκκινες γραμμές ελληνικές, οι οποίες δεν έχουν τεθεί καν. Έχουν τεθεί ασαφώς. Και ξέρετε, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχω γράψει σχετικά με αυτό, όταν θέτεις ασαφείς κόκκινες γραμμές, είναι δεδομένο ότι θα υποστείς δυνητικό τετελεσμένο. Γιατί εμείς έχουμε μια πολύ στρεβλή αντίληψη των κόκκινων γραμμών και αυτό πρέπει να το επισημάνω, γιατί αυτή η αντίληψη υπάρχει στο ελληνικό ΙΠΕΞ. Οι κόκκινες γραμμές θεωρούνται ως εφαλτήριο διαπραγμάτευσης. Ότι είναι το ανώτατο εφαλτήριο που μπορούμε να φτάσουμε, άρα είναι διαπραγματεύσιμη μια μείωση των κόκκινων γραμμών. Μια δυνητική μείωση των κόκκινων γραμμών. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί οι μέρες αυτές θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ούτως ή άλλως και θα μπορούμε να τα αποκωδικοποιούμε και χειροπιαστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο. Να είστε καλά κύριε Σαχίνη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, καλημέρα.